Απομείωση της γραφειοκρατίας ζήτησε η Δήμαρχος Καβάλας, κυρία Δήμητρα Τσανάκα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μόνο το προσωπικό, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε καν 8 μήνες. Απορρίπτονται άπαμα. Δεν φτάνει τίποτα πίσω. Και όταν ζητούμε 30, το πολύ μπορεί να φτάσουν 5 πίσω. Έχουμε τα χρήματα να το πληρώσουμε. Έχουμε τα χρήματα να πάρουμε μηχανικούς. Έχουμε χρήματα να πάρουμε επιστήμονες, αλλά και χρηστάτες και βολιατζίδες, να δώσουμε μεροκάματα, να κάνουμε κοινωνική πολιτική, να προσφέρουμε στον κόσμο αξιοπρέπεια. Και απορρίπτονται όλα αυτά τους ελεγχτικούς μηχανισμούς. Οι ελεγχτικοί μηχανισμοί που επίσης πάσχουν από προσωπικό είναι οι μεγάλοι τροχοπέδοι στη δουλειά των Δήμων. Και για μια πόλη σαν την Καβάλα, όπου οι αποφάσεις πρέπει να φύγουν πρώτα στον αποκεντρωμένο στην Καβάλα, γιατί την Καβάλα να πάει στην Κομωτινή στην περιφέρεια και από την περιφέρεια στον αποκεντρωμένο στη Θεσσαλονίκη, χαιρέτα μας τον Βάλα. Ο Δήμαρχος Κομωτινής τόνισε την ανάγκη αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου των Δήμων που σήμερα είναι προβληματικό. Θα κλείσω πάλι με ένα οριζόντιο θέμα, το οποίο αφορά την αναγκαιότητα, την αδύνατη αναγκαιότητα να συνταχθεί επιτέλους μια ενιαία κωδικοποιημένη νομοθεσία για το πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Ξέρω ότι είναι στις προθέσεις σας. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την προδικασία, την επιτροπή κτλ., η οποία θα έπρεπε ήδη κάτω δικό σχεδιασμό τουλάχιστον να είναι έτοιμη. Η ΚΕΔΕ προετοιμάζεται για ένα καταστατικό συνέδριο στο οποίο θα συντάξει το πλαίσιο ολοκληρωμένα και θα το κατευθέσει στο Υπουργείο ως συνδρομή, ως συμβολή σε αυτό το οποίο επιχείρετε να κάνετε. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την υποχρέωση των Δήμων να νομιμοποιήσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις προέταξε ο Δήμαρχος της Δράμας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς δημάρχους είναι η νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Να φανταστείτε ότι στη Δράμα για τις μελέτες στατικής επάρκειας των αθλητικών μας χώρων τα χρήματα που ζητούνται είναι πάνω από 500.000 ευρώ. Αν αυτές λοιπόν οι μελέτες στατικών παλιών γάτων κάνουν και προβλήματα, καταλαβαίνετε από πού θα βρούμε τους πόρους να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ασχολούνται ένας μεγάλος αριθμός πολλών παιδιών με τον αθλητισμό. Δεν έχουμε τους αντίστοιχους λοιπόν πόρους, έχουμε όμως τις προθεσμίες που συνέχεια είναι βραχνάς για όλους μας, πρέπει αυτό το θέμα να το δείτε σοβαρά. Τα προβλήματα με τις χρηματοδοτήσεις, ειδικά στην κοινωνική πολιτική, απασχόλησαν τον Δήμαρχο Οριστιάδας. Που χρηματοδοτούμε αθλητικούς πολιτιστικούς συλλόγους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Περιλήφθηκαν εδώ και 2-3 χρόνια, μπαίνουν τώρα τα νομικά μας πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα που ασκούν την κοινωνική πολιτική. Ενώ πρώτα ήταν μόνο για αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, το ποσό που μπορείς να διαθέσεις λόγω του ποσοστού και πρέπει να κάνεις προτεραιότητες. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουν προτεραιότητες στην κοινωνική πολιτική. Αυτό όμως λειτουργεί εις βάρος αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Την έλλειψη αναπτυξιακής εταιρείας και τα προβλήματα που προκαλούνται από αυτήν εξήγησε ο Δήμαρχος της Ξάνθης. Η Ξάνθη έχει ένα θλιβερό προνόμιο σήμερα να μην έχει αναπτυξιακή. Είναι σε καθάριση η αναπτυξιακή. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Την καταδικάζουμε τον ομό ολόκληρο στο να μην πάρει μεθαύριο κάποιο λίτερ. Και δεν υπάρχει διαδικασία επανασύστασης ή αγοράς ή συμμετοχής, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν μετά το Καλλικράτη να αγοράζουν μετοχές, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ένα σχήμα. Άρα τι πρέπει να γίνει, να εξαιρεθούν και να μην διεκδικήσουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να αναπτύξουν ή εν πάση περιπτώσει να βοηθήσουν την περιοχή προς το τομέα της ανάπτυξης. Ο Δήμαρχος Δημοτήχου τέλος ζήτησε την εφαρμογή ενός πλαισίου προκειμένου οι αναπτυξιακές ευκαιρίες να μην αφορούν μόνο τους μεγάλους Δήμους. Δεν είναι δυνατόν, το τόνισα, να υπάρχει ισόρροπια ανάπτυξη της περιφέρειας. Διότι σήμερα είναι τα μοναδικά χρήματα τα οποία πάνε στην περιφέρεια είναι, όπως ξέρουμε, από το ΕΣΠΑ, από τα ευρωπαϊκά χρήματα. Όταν οι μεγάλοι Δήμοι έχουν το προσωπικό και έτοιμες μελέτες να τις καταθέσουν και να απορροφήσουν όλα τα χρήματα, ενώ οι μικρομεσαίοι Δήμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν χρήματα γιατί δεν έχουν το ανάλογο προσωπικό.